περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ο συνεργάτης του σταθμού μας, Αυγουστίνος Γαλιάσος, φιλοξενεί τον Αριστίδη Αναγνώστου, που είναι εξειδικευμένος personal trainer, exercise and massage therapist. Ο κύριος Αναγνώστου μας μιλά για την δουλειά του, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19 και εξηγεί τους νέους τρόπους με τους οποίους δουλεύει με ασφάλεια αυτό το διάστημα, καθώς και για πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε ένα απόσπασμα από αυτή τη συνέντευξη. Σήμερα έχουμε μαζί μας κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι εξειδικευμένος personal trainer, Αριστίδης Αναγνώστου. Καλησπέρα, Αριστίδη. Καλησπέρα, Λονδίνο. Τι κάνουμε? Πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι είσαι στην εκπομπή του Hellenic TV. Πολύ καιρό προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό. Πράγματι, πράγματι. Θέλω να μου πεις λίγο για σένα. Καταρχήν, πες μου λίγο πόσα χρόνια είσαι στην Αγγλία, τι σε έφερε εδώ πέρα, πώς αποφάσισες να γίνεις personal trainer. Να τα πάρουμε από την αρχή. Αποφάσισα να γίνω γυμναστής γιατί απλά από μικρός είχα αυτό το πάθος για την άθληση, για την κίνηση, για τη φυσική δραστηριότητα και ποτέ μου δεν υπήρξα αθλητής. Δεν έπαιξα σε ομάδα, ούτε κάποιο άθλημα έκανα σε ομάδα, οπότε ήθελα να ασχοληθώ με πάθος με αυτό το αντικείμενο. Όσο ήμουν στο πανεπιστήμιο, συνειδητοποίησα ότι το πάθος μου δεν ήταν γυμναστική, αλλά είχα μια ιδιαίτερη κλίση προς το πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. Στη βιοκινητική, να το πω έτσι, με αποτέλεσμα, και είχα και τρομερό ενδιαφέρον για τους τραυματισμούς, είχα πολλούς τραυματισμούς προσωπικούς, ναι. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το πώς κάποιοι ορθοπαιδικοί, κάποιοι φυσικοθεραπευτές με βοήθησαν να τους ξεπεράσω. Και εκεί πέρα ήταν που γεννήθηκε και το πάθος για την αποκατάσταση από τους τραυματισμούς, δηλαδή η εξειδίκευσή μου πάνω στο αντικείμενο των τραυματισμών. Συνηθίζεται δηλαδή, Αριστίδη, συνηθίζεται κάποιος ο οποίος είναι αθλητής μετά να το γυρίσει σε γυμναστής? Δεν το γνωρίζω αυτό. Πολύ πιθανόν. Ξέρω φυσικοθεραπευτές οι οποίοι κάνουν μετά κάποια courses, ούτως ώστε να έχουν περισσότερη γνώση γυμναστικής, περί γυμναστικής. Ούτως ή άλλως θα κάνουν κάποια βασικά στην σχολή τους, φαντάζομαι, όπως και εγώ έκανα κάποια βασικά φυσικοθεραπείας, είχαμε ένα εξάμεινο φυσικοθεραπείας, χωρίς αυτό φυσικά να με καθιστά φυσικοθεραπευτή, έτσι. Οπότε, όσον αφορά γυμναστές, δεν το γνωρίζω. Ναι. Προσωπικά άλλον εδώ στο Λονδίνο, σαν και εμένα, από Ελλάδα δεν γνωρίζω. Πού σπούδασες, Αριστίδη, γιατί είπες στο Πανεπιστήμιο? Θεσσαλονίκη. Α, Θεσσαλονίκη, okay. Ήταν, ναι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και τι ήταν αυτό, λοιπόν, που σε διέκοψα πριν, τι ήταν αυτό που σε έκανε τελικά να φύγεις από την Ελλάδα και να έρθεις στην Αγγλία? Έφυγα τον καιρό της κρίσης, εγώ το 12 έφυγα. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, πέραν του ότι έκανα 3 δουλειές, 7 μέρες τη εβδομάδα, επί 3 συνεχόμενα χρόνια, χωρίς να έχω στην Ελλάδα. Έχω άδειες, χωρίς καμία επιτυχία, καμία προσωπική εξέλιξη, αποφάσισα να έρθω εδώ πέρα. Ήταν απόφαση της στιγμής. Απόφαση της στιγμής. Πραγματικά ξύπνησα μια μέρα και είπα φεύγω. Μου ήρθε επιστροφή από ένα ατύχημα αυτοκινηστικό που με χτυπήσαν το αυτοκίνητο και μου δώσαν κάποια λεφτά η ασφαλιστική, ναι. Τα οποία χρησιμοποίησα για να έρθω εδώ πέρα, για να μετακομίσω εδώ. Γιατί διάλεξα εδώ πέρα? Μάλλον λόγω γλώσσας. Είναι μητρική μου γλώσσα τα αγγλικά και φαντάζομαι ότι θα ήταν ένα λιγότερο πράγμα με το οποίο θα έπρεπε να ασχοληθώ. Έφυγα λοιπόν τον καιρό της κρίσης, ήρθα εδώ πέρα κυρίως για επαγγελματικής φύσεως εξέλιξη. Ήθελα να εξελίξω την επαγγελματική μου καριέρα, γιατί η Ελλάδα, ακόμα και δουλειές να υπήρχαν τότε, το 12 που έφυγα, θα παρέμενα ουσιαστικά μια ζωή ο απλός ο γυμναστής, χωρίς την εξειδίκευση την οποία κάνω αυτή τη στιγμή. Θα έκανα αίθουσες, θα έκανα, ξέρω, ίσως και personal training, αλλά πάντοτε μάλλον με τον γνώμονα του να χτίσουμε ένα όμορφο σώμα παρά αυτό που παθιάζει εμένα. Έχει μεγάλη διαφορά δηλαδή το πώς αντιμετωπίζεται αυτό στην Αγγλία σε σχέση με την Ελλάδα? Ναι, πράγματι, όντως πολύ καλή επισήμανση αυτή. Είναι διαφορά νοοτροπίας, νομίζω, και εκπαίδευσης, ας το πούμε έτσι. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδικότητά μου. Δεν υπάρχει sports therapy στην Ελλάδα. Πόσο γνωρίζω, έτσι. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο από το οποίο να παίρνεις τέτοιο χαρτί. Δεν συνηθίζουν οι φυσικοθεραπευτές και οι αθλητίατροι, οι ορθοπαιδικοί να συνεργάζονται με γυμναστές. Τουλάχιστον από όσο ξέρω, έτσι. Έχω φύγει και πόσο, 8 χρόνια τώρα, ναι. 9 χρόνια. Οπότε πράγματα μπορεί να έχουν αλλάξει έκτοτε, έτσι. Αλλά τότε που ήμουν εγώ, δεν υπήρχε αυτή
Άρα τι είναι ο sports therapist, έτσι που μας ακούνε οι φίλοι και φίλες? Ο sports therapist ουσιαστικά είναι ένα σκαλί, ας το πούμε ένα σκαλί κάτω από τον φυσικοθεραπευτή. Ουσιαστικά ασχολείται με την... θα τολμήσω να πω με τη φυσικοθεραπεία από την άποψη του, από την οπτική γωνία ενός γυμναστή. Μπορεί να με σταυρώσουν κάποιοι φυσικοθεραπευτές, αλλά ουσιαστικά καλύπτω αυτό το κενό ανάμεσα στους γυμναστές, τους απλούς γυμναστές και τους φυσικοθεραπευτές. Υπάρχει ένα κενό εκεί και αυτό το καλύπτει η ειδικότητά μου. Και έκανες κάτι τέτοιο στην Αγγλία όταν ήρθες σχετικά με την ειδικότητα? Όταν ήρθα έκανα ένα δεύτερο χαρτί σε sports massage. Sports massage, ένα χρόνο κράτησε. Οπότε ουσιαστικά με όλο το υπόβαθρο που είχα από την εκπαίδευσή μου στην Ελλάδα, από τις σπουδές μου στην Ελλάδα, συν το πτυχίο αυτό, με καθιστά πλέον sports therapist. Πες μου κάτι, λες τώρα για sports therapist. Έχει κάποιο αντίκτυπο ο COVID? Σίγουρα έχει αντίκτυπο, αλλά ποιος είναι αυτός ο αντίκτυπος, αν βλέπεις λίγο να αλλάζει η κατάσταση σχετικά με το πώς κάνεις γυμναστική με κάποιον πελάτη σου? Ναι, έχει αλλάξει αρκετά. Καταρχήν δεν έχουμε πλέον το γυμναστήριο, έτσι. Δεν έχω τον εξοπλισμό του γυμναστηρίου, δεν έχω, ας πούμε, δεν έχω όλες τις δυνατότητες που παρέχει ένα γυμναστήριο. Όπως επίσης δεν έχω πλέον το δωμάτιο στο οποίο έκανα τα μασάζ. Είχα νίκιαζα χώρο μέσα σε γυμναστήριο, καθώς και δωμάτιο, οπότε ναι, ουσιαστικά είχα μία κλινική μέσα σε ένα γυμναστήριο. Εκεί πέρα έβλεπα όλους τους πελάτες μου, είτε ήταν απλό personal training με την άποψη ότι θέλω απλά να αθληθώ και να είμαι πιο υγιής, είτε ήταν από κατάσταση από τραυματισμούς, είτε ήταν ένα απλό μασάζ. Έτσι, ξύπνησα το πρωί με ένα στραβό λαιμό και δεν μπορώ να γυρίσω να κοιτάξω τον διπλανό μου, οπότε χρειάζομαι ένα μασάζ. Όλα αυτά τα έκανα εκεί μέσα. Οπότε σχετικά τώρα με τη γυμναστική, τι γίνεται? Δηλαδή είναι αυτό το online training? Ως επιτοπλίστων είναι το online training, το οποίο έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Ναι. Είναι καλύτερο από το τίποτα. Σίγουρα καλύτερο από το τίποτα. Έχεις καθοδήγηση από εμένα ή από οποιονδήποτε προπονητή που κάνει online προπόνηση. Άμα δηλαδή κάνει κάποιος κάτι λάθος, μπορείς να τον διορθώσεις και να του πεις το κάνεις έτσι. Ασφαλώς. Βέβαια δεν θα είναι του ίδιου επίπεδου με το να ήμουν εκεί, ναι, σε αυτοπροσώπος και να επεμβαίνω με τα χέρια μου και να τον βάζω να, ναι, κάνει ακριβώς αυτό που χρειάζεται να κάνει ή την κίνηση που χρειάζεται να κάνει. Προφανώς είναι τελείως διαφορετική διαδικασία. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή το online. Δεν είναι το ιδανικό, αλλά δεν μπορούμε και διαφορετικά. Οπότε συνεχίζουμε με online. Βλέπεις κόσμο να θέλει να το κάνει αυτό? Δηλαδή, ξέρεις, ναι, πάρα πολλοί δουλεύουν από το σπίτι. Όχι πάρα πολλοί, περισσότεροι δουλεύουν από το σπίτι, έχουν μια καθιστική ζωή. Βλέπεις να σε αναζητούν και μέσα από τον Greek Select που μπορεί να σε βρει ο κόσμος. Αλήθεια, πες μας λίγο τις λεπτομέρειες που μπορούμε να σε βρούμε. Πρώτα απ' όλα. Μπορείτε να με βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Instagram και Facebook, Aris Therapy. Στο διαδίκτυο, η σελίδα μου στο διαδίκτυο είναι aristherapy.co.uk. Το τηλέφωνο μου και το email μου είναι συχνά πυκνά προβάλλονται μέσω της πλατφόρμας σας, οπότε έτσι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Οπότε, Αριστείτε, αυτό που λέγαμε ήταν ότι πολλοί που δουλεύουν από το σπίτι θα σας αναζητήσουν για να κάνουν γυμναστική. Το προτιμάει ο κόσμος. Το προτιμάει, δεν έχει άλλη επιλογή, αλλά το ψάχνει. Ναι, το ψάχνει. Είναι όντως κάτι το οποίο έχει ανέβει πάρα πολύ. Οι περισσότεροι συνάδελφοί μου στο γυμναστήριο μέσα στο οποίο δούλευα, και αυτοί ελεύθεροι επαγγελματίες, οι περισσότεροι το έχουν γυρίσει σε online. Κάποιοι από αυτούς το γυρίσανε σε YouTube να παίρνουν προμήθειες ή από διαφημιστικά κτλ. Επειδή τους φύγαν οι πελάτες. Υπήρξαν κάποιοι που ήταν πολύ άτυχοι, έτσι. Δηλαδή, χάσανε. Τους φύγαν οι πελάτες, τι εννοείς δηλαδή με το YouTube? Όχι, με το COVID. Ναι. Χάσανε την πελατεία τους. Αν νόμιζα από το YouTube χάσανε τους πελάτες και λέω όχι. Δεν είχαν δέσει, δεν υπήρχαν αυτοί, δεν είχαν δέσει σχέσεις μεταξύ προπονητή και αφλούμενου, ναι, οπότε χάσανε σχεδόν ολόκληρη την πελατεία τους. Αναγκάστηκαν να αλλάξουν εντελώς όμως τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται. Και εγώ τον άλλαξα, αλλά τουλάχιστον εξακολουθώ να κάνω αυτό που έκανα και στο γυμναστήριο, απλά online. Ολόκληρη αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη θα σας την παρουσιάσουμε αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή Greek Stories με τον Αυγουστίνο Γαλιάσου.